Για πάμε λοιπόν εδώ. Σας είπαμε από νωρίς ότι θα έχουμε κοντά μας σήμερα τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Καλώς ήρθατε, κύριε Οικονόμου. Καλημέρα. Και καλημέρα. Τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Ευχαριστούμε που είστε εδώ και τόσο νωρίς. Μάλιστα, έχουμε πολλά θέματα, κύριε Υπουργέ, στον τομέα σας που εξελίσσονται αυτή την περίοδο. Και συνεχώς. Ευτυχώς αρνητικά θέματα. Συνήθως με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αρνητικά μιλάς. Δεν έχει και κάτι ευχάριστο. Έχουμε το θέμα του 17χρονου. Που εκεί ψάχνουμε να βρούμε τι έγινε. Η αλήθεια είναι ότι εσείς τοποθετηθήκατε από την πρώτη στιγμή και σε μια ανακοίνωση που παίρνει αποστάσεις. Κρατάει αποστάσεις από όλες τις πλευρές και κυρίως από την αστυνομική που μας ενδιαφέρει. Εδώ τι έχει συμβεί, κύριε Υπουργέ, εσείς έχετε ένα συμπέρασμα για το τι μπορεί να έχει συμβεί? Κοιτάξτε, είχαμε καταρχήν ένα τραγικό περιστατικό της απώλειας ενός νέου ανθρώπου στις συνθήκες που έγινε. Από την πρώτη στιγμή το περιστατικό βρίσκεται υπό έρευνα με τις ενδεδειγμένες ενέργειες και από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας και από την πλευρά της δικαιοσύνης. Υπήρξε μια καταδίωξη, στην οποία οι επιβαίνοντες του αυτοκίνητο δεν σταμάτησαν, όχι μία, αλλά αρκετές περισσότερες φορές. Και όταν το αυτοκίνητο κινητοποιήθηκε, υπήρξε το περιστατικό που είχε την τραγική αυτή κατάληξη. Είπα από την πρώτη στιγμή, και όχι μόνο με αφορμή αυτό το περιστατικό, ότι η ελληνική αστυνομία, η οποία καθημερινά δίνει τη μάχη για την ασφάλεια του πολίτη και της κοινωνίας, οφείλει να λειτουργεί μέσα στα πλαίσια που ορίζει το Σύνταγμα, οι νόμοι, οι κανόνες εμπλοκής, η εκπαίδευσή τους. Θα διερευνηθεί εδώ αυτό. Εδώ τηρήθηκαν οι κανόνες εμπλοκής. Κύριε Οικονόμου, τώρα δεν μπορούμε να το λέω γιατί αστυνομικοί, συνδικαλιστές και τα λοιπά, άνθρωποι με μεγάλη εμπειρία και αστυνομικοί αναλυτές, μας είπαν ότι κάθε άλλο παρά αυτό προβλέπεται στην εμπλοκή. Όταν έχεις μια τέτοιου είδους τραγική κατάληξη, οφείλεις στο επίπεδο το δικό μου, στο επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, να περιμένεις τις αρμόδιες αρχές με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε μια έρευνα σε εξέλιξη και από την πλευρά της αστυνομίας από την πρώτη στιγμή. Έχουμε δικογραφία, θα πάει στον εισαγγελέα. Έχουμε τον ιατροδικαστή που θα κάνει την νεκροψία και όλα τα υπόλοιπα. Και περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξουν τα πράγματα. Αυτό που εγώ θέλω να επισημάνω είναι ότι όταν έχουμε συνθήκες παραβατικότητας και απήθειας, πολλαπλασιάζονται δυστυχώς οι πιθανότητες να έχεις περιστατικά με τραγική κατάληξη. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λαμβάνουμε όλοι υπόψη μας. Και από την άλλη, ξανατονίζω για μια ακόμα φορά. Βέβαια, άλλη απήθεια έκνομων ή οπλοφόρων. Σε κάθε άλλο, περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση. Τεσσάρων ανηλίκων που πήραν ένα αυτοκίνητο. Σε κάθε περίπτωση. Και δεν είχαν ούτε ναρκωτικά, ούτε κατσαβίδια, ούτε όπλα, ούτε μαχαίρια. Για διασκέδαση. Γι' αυτό και σπέβδω να συμπληρώσω ότι η αστυνομία οφείλει να λειτουργεί πάντοτε σταθμίζοντας την κατάσταση, τα περιστατικά, με βάση την εκπαίδευση, με βάση αυτά που ορίζουν οι κανόνες εμπλοκής. Δεν θέλω να προδικάσω τίποτα. Να είμαστε συγκεκριμένοι. Η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη και αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω. Μια κουβέντα για να πάμε στην κυρία Αποστολάκη, που το ΠΑΣΟΚ το ανέβασε πολύ το θέμα αυτό. Εδώ, γιατί δεν έχουν μπει ακόμα οι κάμερες στους αστυνομικούς? Εδώ θα είχαμε λύσει το θέμα με πολύ απλό τρόπο. Το λέμε, το ξαναλέμε, το μάτα ξαναλέμε. Πότε θα μπουν αυτές οι περίφημες κάμερες? Ξέρετε ότι είχε ακυρώσει πριν από ένα περίπου χρόνο το ελεγκτικό συνέδριο ένα διαγωνισμό για την τοποθέτηση των καμερών. Εχθές, Δευτέρα, μετά από την ολοκλήρωση των προδιαγραφών και των διαδικασιών, βγάλαμε τις προδιαγραφές αυτές σε δημόσια διαβούλευση, έτσι ώστε να μην υπάρχει πλέον καμία ένσταση, καμία επιφύλαξη για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει ο διαγωνισμός. Πότε χρονικά θα τις έχουμε, υπολογίζετε? Μιλάμε για έναν ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό που θέλει το χρόνο. Δεν θα τις έχουμε. Θα τις έχουμε. Μες τη θητεία αυτή της κυβέρνησης. Προφανώς μες τη θητεία αυτή της κυβέρνησης. Κυρία Αποστολάκη, για πάμε. Θα τις έχουμε. Θέλω μια τελευταία κουβέντα, με συγχωρείτε, πριν ξεκινήσει, κυρία Αποστολάκη, επειδή το περιστατικό αυτό, όπως και άλλα περιστατικά στο παρελθόν, πυροδοτεί κάποιες αντιδράσεις. Να κάνω μια έκκληση προς όλες τις πλευρές. Καμία σκιά δεν θα μείνει στη διερεύνηση του περιστατικού. Η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη και γι' αυτό θέλω είναι να διαβεβαιώσω. Λέτε τώρα για τη δράση, ναι, θέλω να διαβεβαιώσω τους πάντες. Στη δρόμη, καμία. Δεν μπορεί αυτά τα περιστατικά που πυροδοτούνται αυτές οι αντιδράσεις ή οτιδήποτε να έχουν συνέχεια ή, εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσει να υπάρχει κίνδυνος να προκαλούνται τέτοιου είδους ανομαλίες. Η υπόθεση από την πρώτη στιγμή πήρε το δρόμο που θα έπρεπε να πάρει. Κοιτάξτε, ξεκινήσατε στην εισαγωγή σας λέγοντας ότι έχουμε ένα περιστατικό, ένα τραγικό περιστατικό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε ένα περιστατικό, έχουμε άλλο ένα περιστατικό. Mm-hmm. Και είναι πάλι άλλο ένα πολύ τραγικό περιστατικό. Να θυμίσω στις 15 Δεκάτου στο Ζεφύρι, στη διάρκεια συμπλοκών, έχουμε ένα 8χρονο παιδί. Να θυμίσω ότι το 21 και το 22 έχουμε ένα 16χρονο και ένα 18χρονο Ρωμά αντίστοιχα στο Πέραμα και στη Θεσσαλονίκη. Και να θυμίσω ότι όλα αυτά ακόμα δεν έχουν διαλευκανθεί. Αλλά πέρα από όλα αυτά, να θυμίσω ότι πριν από λίγους μήνες και με την πρόσφατη ηγεσία έχουμε το αδιανόητο περιστατικό ορδές εθνικιστών από την Κροατία να κάνουν
βόλτα στη χώρα μας, ενώ η ελληνική αστυνομία γνωρίζει ότι θα έρθουν στη χώρα μας και να δολοφονείται ένας άνθρωπος. Να θυμίσω τα αδιανόητα περιστατικά σε ό,τι αφορά την Greek Mafia, τις καταγγελίες, τους αστυνομικούς που όχι απλώς δεν αποπέφθησαν, αλλά προήχθησαν και μετά, χωρίς πάλι εξηγήσεις, αποστρατεύτηκαν. Δηλαδή, μία άνευ προηγουμένου λειτουργία χωρίς κάθαρση, μία πολιτική ηγεσία η οποία σχολιάζει στις εκπομπές σας ή σε άλλες εκπομπές φιλοξενούμενοι. Αλλά παραπέει, λέτε, η ασφάλεια. Ασφαλώς υπάρχει ένα ζήτημα έσληψης ασφάλειας, παρότι το γεγονός ότι ήταν μία από τις βασικές προεκλογικές εξαγγελίες και προτεραιότητες της κυβέρνησης, αλλά θα έλεγα και θα υπογράμμιζα την μη ανάληψη ουδεμίας πολιτικής ευθύνης από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας. Η οποία ούτε καν εκτονώνεται. Ούτε καν εκτονώνεται σε περιφερειακές, ή μάλλον αρκείται στο να εκτονωθεί σε περιφερειακές χωρίς κανένα αποτύπωμα κινήσεις. Επιμένω πάρα πολύ στο ζήτημα των Κροατών. Όπου η ελληνική αστυνομία και η ηγεσία της είδαμε τις εξελίξεις. Εγώ είδα ότι όλο αυτό το διάστημα δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ανάληψη ευθύνης, πολιτικής ευθύνης. Λέτε ότι ο κύριος Οικονόμου διότι, έχει παρεθεί, διότι λέω ότι ο κύριος Οικονόμου ο ίδιος έχει ευθύνη για όσα συνέβησαν και για το θάνατο του παιδιού στη Φιλαδέλφεια. Διότι η χώρα μας είχε εγκαίρως ενημερωθεί ότι στη χώρα θα έρθουν τραμπούκι δολοφόνοι. Και δεν υπήρξαν τέτοιες αστοχίες, οι οποίες με τον τρόπο που αναλύθηκε, με τον τρόπο που έγινε ο καταλογισμός των ευθυνών, είναι κατώτερες του γεγονότος ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Ένα θέμα οι ευθύνες οι πολιτικές που θέτει η κυρία Αποστολάκη και ένα δεύτερο θέμα οι αποκαλύψεις που είχαμε χθες για την υπόθεση Κατσουρή, που είναι σημαντικές. Βρέθηκε DNA πάνω στο μαχαίρι Έλληνα, ο οποίος και συνελήφθη βεβαίως. Ναι. Τι έχουμε λοιπόν εδώ, για άλλατε. Να τα πάρουμε όλα από την αρχή, γιατί η κυρία Αποστολάκη ανάφερε μια σειρά από περιστατικά που δεν έχουν όλα τον ίδιο κοινό παρονομαστή. Αναφέρθηκε στο τραγικό περιστατικό του θανάτου ενός μικρού παιδιού από επεισόδιο που έγινε μεταξύ Ρωμά στο Ζεφύρι. Αυτό το περιστατικό δεν έχει σχέση με το περιστατικό αυτό. Αναφέρθηκε σε δύο άλλα περιστατικά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο παρελθόν πριν από 1,5-2 χρόνια Ρωμά, που και αυτά διερευνούνται από τη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη πήρε τις αποφάσεις της και η ΕΔΕΣ ό,τι αφορά τους αστυνομικούς. Δεν είναι ίδια όλα. Μιλάμε για δημόσια τάξη, μιλάμε για ασφάλεια, μιλάμε για αστυνομία που είναι στο δρόμο και προσπαθεί να εμπεδώσει το αίσθημα ασφάλειας και να κυνηγήσει ύποπτες εγκληματικές δραστηριότητες. Το να χρησιμοποιούμε με αφορμή κάθε περιστατικό τραγικό που οι χειρισμοί ενδεχομένως έπρεπε να ήταν διαφορετικοί, και αυτό θα φανεί και από την προανάκριση, για να τα βάζουμε όλα από την διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, να πω. Και να τα βάζουμε όλα σε ένα κουβά για να κάνουμε την πολιτική μας κριτική, είναι μια επιλογή. Είναι όμως κάτι που νομίζω ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν πήγαν και πολύ καλά τα πράγματα. Και δεν ωφελεί σε μία ώρα. Υπόθεση Κατσουρή είναι σοβαρή. Δεύτερον, χάθηκε ένα νέο παιδί. Να έρθουμε σε αυτό. Έχετε εξέλιξη λοιπόν εδώ. Να έρθουμε σε αυτό για να ξαναμιλήσω για αυτό το οποίο είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα. Όχι μόνο γιατί χάθηκε ένα νέο παιδί, αλλά ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα και για μένα προσωπικά ήταν μόλις μία εβδομάδα, 10 μέρες μόλις καταναλάβει. Προστασία του πολίτη. Δεν το λέω όμως γι' αυτό. Το λέω για τον εξής λόγο. Κοιτάξτε. Γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια να απαξιωθεί το έργο και η δουλειά που γίνεται στο επίπεδο της ελληνικής αστυνομίας. Η ελληνική αστυνομία, οι επιτυχίες της θεωρούνται επιτυχίες οι οποίες είναι αυτονόητες. Ναι. Και οι όποιες αστοχίες της είναι αστοχίες οι οποίες οδηγούν στην κατακραυγή, οδηγούν. Δεν έπρεπε ποτέ να συμβούν. Δεν έπρεπε ποτέ να συμβούν, υπερτονίζονται και οτιδήποτε άλλο. Δεν το λέω ως άλοθη, διότι πρέπει συνεχώς να γινόμαστε καλύτεροι. Όμως δείτε, τι είχαμε στην περίπτωση εκείνη. Είχαμε ένα χειρισμό, ο οποίος από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι ήταν ένας χειρισμός απαράδεκτος. Αποδόθηκαν σε υπηρεσιακό επίπεδο ευθύνες, έγινε η ΕΔΕ, καταλογίζονται οι ποινές, είναι θέμα ημερών να υπογραφούν. Δεν αφήσαμε την υπόθεση σε καμία περίπτωση. Χθες είχαμε ένα περιστατικό, θα μιλήσω σε αυτό. Δεν επαναλήφθηκαν οι ίδιες αστοχίες σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Είχαμε πρόσφατα την απόπειρα να εισέλθουν στη χώρα φασίστες ακροδεξία από άλλες χώρες για το περιστατικό για την επέτειο 10 χρόνων. 21 Ιταλοί συνελήφθησαν. Κάποιοι ομοιοδεάτες τους άλλοι από τη Βόρεια Ελλάδα μπλοκαρίστηκαν, έγιναν εκεί. Αξιοποιήθηκαν οι πληροφορίες όπως έπρεπε. Θέλω να πω δηλαδή ότι εγώ σε καμία περίπτωση και κανένας νομίζω Έλληνας πολιτικός δεν πρέπει να κρύβει τις αδυναμίες κάτω από το χαλί. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες έτσι ώστε να μην επαναλαμβάνονται. Εξέλιξη με το DNA πάνω στο όπλο
σε ένα από τα όπλα του εγκλήματος, ενός Έλληνα που συνελήφθη, είναι σοβαρή εξέλιξη και τι σημαίνει? Εντάξει, όταν βρίσκεται DNA σε ένα μαχαίρι που ταυτόχρονα αλλά έχει. Αλλά αυτή ήταν φίλη, λέει. Ταυτόχρονα έχει και αίμα του ανθρώπου που πέθανε. Ήταν πολύ φίλη και συνεπήρχαν τελικά στο γήπεδο και παντού. Αυτά τα συμπεράσματα θα τα βγάλει η ανακρίτρια. Συγγνώμη, εξετάζεται ως ύποπτος για τη δολοφονία ο άνθρωπος που έχει συλληφθεί? Έχουμε ένα συγκεκριμένο εύρημα. Μάλιστα. Και υπήρχαν μια σειρά από πληροφορίες κατά τη διαδικασία και της προανάκρισης, αλλά και μετά, διότι η ελληνική αστυνομία και η αθλητική βία και η ασφάλεια δεν θα παρατήσουν ποτέ την υπόθεση αυτή. Δεν είναι περίπτωση οποιοδήποτε στοιχείο που θα διαφωτίσει και θα είναι χρήσιμο να μην το κυνηγάμε, να μην το αξιοποιήσουμε. Δεν βγάζουμε συμπεράσματα. Πολύ περισσότερο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Η ανακρίτρια θα έχει στα χέρια της τα ευρήματα, θα έχει στα χέρια της τα στοιχεία. Αυτή είναι που θα αποφασίσει πώς θα κινηθεί η υπόθεση και το τέλος. Μια φράση γιατί κλείνουμε. Είπε ο κύριος Οικονόμου ότι αναφέρθηκα σε περιστατικά που δεν έχουν κοινό τόπο. Και μάλιστα είπε ότι δεν έχει καμία σχέση ένα παιδί το οποίο δολοφονήθηκε εν μέσω ανταλλαγής πυρών από Ρωμά με την καταδίωξη. Μα αυτός είναι ο κοινός τόπος. Ότι η ανταλλαγή πυρών Ρωμά στη χώρα μας θεωρείται κάτι το οποίο πάντως είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Γιατί το εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, κύριε. Δεν είναι δεδομένο. Συγγνώμη, όχι, με συγχωρείτε, δεν τελείωσα. Ακούστε, κύριε Παυλόπουλε, αυτή η αναφορά στις διαχρονικές ευθύνες οδήγησε στο να λέμε ότι 57 νεκροί στο Τέμπι και το ΚΚΕ να ζητάει εξεταστική από το 1997 για να βοηθήσει την κυβέρνηση. Ναι. Να πάμε στην ουσία των πραγμάτων. Ναι. Δεν ξέρω τι γινόταν πριν. Πριν υπήρξαν κυβερνήσεις οι οποίες καταδικάστηκαν. Τώρα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία. Είστε μάχη και άνθρωπος που είναι μέσα στην κοινωνία. Δεν πράγματι, είστε πολιτικός της Γιάλας. Πράγματι, κύριε Παυλόπουλε. Ξέρετε πολύ καλά τι λέω. Ξέρω η πολύ περιοχή καλά. Αυτή είναι άβατο εδώ ναι, και πάρα πολλά χρόνια. Δεν τον πάει ο αστυνομικός να πάει. Λέω όμως, κύριε Παυλόπουλε. Λέω όμως ότι όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία διανύει το πέμπτο έτος της θητείας της, απαιτείς και περιμένεις εύλογα μέσα σε 5 χρόνια να έχει κάνει κάτι για να μην είναι πλέον άβατο. Δώστε μια επίρρη. Απάντηση, κύριε Υπουργέ, και να κλείσουμε. Αυτό όχι απλώς δεν έχει γίνει, αλλά λέει ο κύριος Υπουργός ότι δεν είναι κοινός τόπος. Οι επιχειρήσεις γίνονται κάθε μέρα. Είχαμε καταδίωξη, ενώ προχτές είχαμε ανταλλαγή πυρών, η οποία, όπως κύριε Οικονόμου επισημαίνεται, είναι καθημερινότητα στο Ζεφύρι. Άρα κάτι δεν γίνεται καλά. Καθημερινότητα είναι και επιχειρήσεις αστυνομίας. Επίσης, μα σημασία έχει να έχεις επιχειρήσεις της αστυνομίας, οι οποίες είναι αποτρεπτικές και σταματούν το φαινόμενο. Όπως επίσης. Η αναφορά στο ότι υπήρξαν περιφερειακά στελέχη για τη δολοφονία του Μιχάλη, τα οποία απομακρύθηκαν, προφανώς δεν ήταν αυτά υπεύθυνα για το φιάσκο που έγινε. Κλείνουμε και εδώ, κύριε Οικονόμου, με μια κουβέντα, μια απάντηση. Ελάτε. Μου κάνει εντύπωση πως κάποιος μπορεί να βγάζει συμπεράσματα ποιος ήταν και ποιος δεν ήταν υπεύθυνος, μην έχοντας μελετήσει τη διαδικασία έτσι όπως εξελίχθηκε, αλλά αυτό είναι προσωπική επιλογή του καθενός. Υπεύθυνη είναι η ηγεσία που είχε συγκεκριμένες πληροφορίες. Να πω όμως το εξής. Η ελληνική αστυνομία κάνει καθημερινά επιχειρήσεις σε κάθε εστία εγκληματικότητας. Εάν η συζήτηση μπαίνει στο αν έχουμε μηδενίσει τις εστίες εγκληματικότητας παντού στη χώρα ή αν το θα υπάρξει αστυνομία σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου που θα μηδενίσει τις εστίες εγκληματικότητας αυτής, αυτό είναι μια κουβέντα που να την κάνουμε με περισσότερο χρόνο και να δούμε ποια άποψη θα σταθεί την στα όρια της λογικής ή όχι. Το γεγονός όμως ότι η ελληνική αστυνομία με τις δυνάμεις της δεν έχει κανένα σημείο που να θεωρεί άβατο σε καταβλισμούς. Είτε αυτοί είναι καταβλισμοί Ρωμά που παρατηρείται αυξημένη παραβατικότητα στον Ασπρόπυργο, στα Νεόκτιστα, στην επαρχία, οπουδήποτε αλλού. Δεν είναι καθημερινά με μια σειρά. Κύριε Ποστολάκη, να ολοκληρώσω. Με δυνάμεις και με σχέδιο. Όπως και απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα, όπως και απέναντι στην εφευρετικότητα που τα εγκληματικά δίκτυα ανακαλύπτουν για να επεκτείνουν τις πράξεις τους, όπως και με τους λαθροδιακινητές, όπως και με τους μπαχαλάκηδες, όπως και με όλους. Με ένα στοίχημα και να το πω αυτό. Δεν κρύβουμε τα προβλήματα ότι έχουμε ένα θέμα ελλείμματος στην εμφανεία στην όμευση που κληρονομήσαμε χρόνια. Θα το διορθώσουμε. Δεν τελειώνει αυτή η συζήτηση. Θα το διορθώσουμε στην Τροχιά και αλλού. Καλημέρα και στους δύο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.